Μέσα στον Δεκέμβρη θα ξεκινήσει να τρέχει και στα Γιάννενα το καινοτόμο πιλωτικό πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης με τίτλο «Νέα γενιά ανακύκλωσης» και στόχο να φτάσει το 50% στην ανακύκλωση των παραγόμενων απορριμμάτων μέχρι το τέλος του 2020. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στους Δήμους Ιωαννίνων, Άνδρου, Καλλιθέας, Ναυπλίου και Νέας Σμύρνης σε πρώτη φάση και στη συνέχεια θα επεκταθεί στους υπόλοιπους με την πλήρη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 5 Δεκεμβρίου με 45 σπιτάκια ανακύκλωσης και τη συνεργασία της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ανταποδοτική Ανακύκλωση και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να πιστοποιήσει τις λεγόμενες ποσότητες και να κάνει την αποτίμηση του συνολικού ωφέλους. Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε στην Αθήνα από τον Υπουργό Τάσο Θεοδωρικάκο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το 2020 θα κηρυχθεί έτος ανακύκλωσης. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο Αντιδήμαρχος Βαγγέλης Πίχας, καθώς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Ο Δήμος Ιωνιτών, παρά τα μεγάλα βήματα τα τελευταία χρόνια, έχει χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης, όπως και η υπόλοιπη χώρα. Στα ωφέλη από το πρόγραμμα, αλλά και γενικότερα από την αύξηση της ανακύκλωσης, αναφέρθηκε ο κύριος Πίχας, μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα. Χθες έγινε επίσημη ανακοίνωση από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο, με τους 5 Δήμους. Ήμασταν παρόντες όλοι και επιπλέον ήταν και ο Περιφερειάρχης ο δικός μας, ο κύριος Καχρημάνης, όπως και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Πατούλης. Εκεί έκανε μια αναλυτική ενημέρωση ο Υπουργός πως το πιλωτικό πρόγραμμα για τους 5 Δήμους αρχικά και στη συνέχεια θα συνεχιστεί και με υπόλοιπους Δήμους της χώρας μας. Αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί θα είναι με την πλήρη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό της ανακύκλωσης. Ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 18%, και πρέπει μέχρι τέλος του 20 να πλησιάσουμε και να φτάσουμε το 50%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλει μεγάλη δουλειά. Εμείς ως Δήμος Ιωαννιτών, από τα στοιχεία που έχουμε, είμαστε κοντά στο 10%. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με την ανταποδοτική ανακύκλωση. Τα στοιχεία που είχαν για το Δήμο το δικό μας το 2016 ήταν στο 4,72. Δηλαδή σε 3 χρόνια φτάσαμε το 10, θα πρέπει ο κόσμος θα πρέπει να βοηθήσει πάρα πολύ, θα γίνουν ενημέρωση βασικά, καμπάνια ενημέρωσης όλων των δημοτών από το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα ουσιαστικά το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει πολύ την πόλη μας να τρέξει περισσότερο, να πιάσει τους στόχους. Ακριβώς και με διπλό το όφελος, έτσι. Ένα όφελος είναι ότι θα μειώνονται τα όγκος των απορριμμάτων, με ό,τι σημαίνει αυτό το πόσο πληρώνουμε στον ΦΟΣΔΑ για την εναπόθεση στο εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή εμείς ως Δήμος Ιωαννιτών πληρώνουμε 40 ευρώ το τόνο. Καταλαβαίνετε ότι αν αυξηθεί η ανακύκλωση θα έχουμε μικρότερο όγκο σε σύμμικτα. Πρώτον αυτό και δεύτερον, εάν υπάρχει μεγάλη αύξηση στο ποσοστό της ανακύκλωσης, ανακοίνωσε ο κ. Υπουργός ότι θα υπάρχει και μείωση μέχρι και 25% στο τιμολόγιο των σύμμικτων. Ουσμένα είναι διπλό το όφελος. Αυτό, κύριε Πίχα, πότε θα ξεκινήσει να τρέχει? Πολύ σύντομα, δηλαδή μέσα στο Δεκέμβρη. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για τους Δήμους εφαρμόζει τις καλές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στη χωριστή διαλογή στην πηγή. Παράλληλα με το οικονομικό εργαλείο για την ενθάρρυνση παρέχεται ανταποδοτικό αντίτιμο που ανέρχεται σε 3 λεπτά του ευρώ για κάθε μία πλαστική, μεταλλική και γυάλινη συσκευασία που ανακυκλώνεται. Τα παραπάνω περιέχονται στα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης που θα τοποθετηθούν σε όλους τους Δήμους μετά την πιλωτική εφαρμογή, ενώ στους πρώτους 5 αφορούν συνολικό πληθυσμό σχεδόν 220.000 κατοίκων και παραγωγή 95.000 τόνων αποβλήτων.